επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Ρηχτήκαμε στη μάχη της πανδημίας χωρίς να υπάρχει καμία επάρκεια στα μέσα ατομικής προστασίας για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο. Κάναμε έκκληση να ανοίξουμε τα κλειστά νοσοκομεία όπως το Λιμοδόρ, το Πατησίων και η Πολυκλινική, αλλά και για μαζικές προσλήσεις προσωπικού στα γονατισμένα από την υποστελέχωση νοσηλευτικά ιδρύματα που χρήστηκαν εν μία ανοιχτή κέντρα αναφοράς για τον COVID-19. Πώς όμως, κλείνοντας δεκάδες κλινικές και μετατρέποντάς τις σε κορονοτμήματα, μεταφέροντας γιατρούς και νοσηλευτές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από νομό σε νομό, ανάλογα με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, φέρνει σε απειλή τους ανεμβολίας της μια πώληση, παρότι ανεμβολίαστοι, απροστάτευτοι και ανεπιμέραντοι δώσαμε τη μάχη τόσους μήνες. Η ναυαρχίδα του ΕΣΥ, όπως αποκαλώ τον Ευαγγελισμό, κινδυνεύει να μείνει χωρίς πλήρωμα. Και ενώ το τέταρτο κύμα είναι πρωτοπυλό. Μέχρι τον Απρίλιο λήγουν οι συμβάσεις πάνω από 1.000 επικουρικών και λοιπόν συμβασιούχων συναδέλφων, γιατρών, νοσηλευτών, τραυματιοφορέων και καθαριστών, ενώ και η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου υπό διάλυση. Της ατομικής ευθύνης στον κάθε εργαζόμενο. Την ίδια ώρα όμως από 14...